Αυτό ίσως είναι το πιο αποτυχημένο vlog. Λέω πού θα πάμε και πού θα πάμε διακοπές και δεν βλέπω. Βλέπω κλειστές πόρτες και παράθυρα. Τέλος. Πρέπει να πάμε διακοπές. Έρχομαι, αγάπη. Παιδιά, ο Κωνσταντίνος. Γεια σας, παιδιά. Κωνσταντίνε, τα παιδιά. Η μέρα έχει τσαντιστεί επειδή έτσι απαντήσαμε σε ένα μήνυμα και βγήκε από το group. Έκανε κοιλιά κάπου ο Φίλιππος. Όλοι οι υπόλοιποι που παίξαν τρομεροί. Τέλος πάντων. Summer mass. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Πάμε στη Θεσσαλονίκη για 10 ώρες. Για λιγότερο από 10 ώρες. Η ώρα είναι 6 ώρα το πρωί, έχω αργήσει, φύγαμε. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Πονάει το κεφάλι και πρισμένος. Έφτασα το δρόμο. Εντάξει, δεν είμαι πάρα πολύ ακριβώς. Είναι μίγα στο μάτι, μπορεί μαλάκα. Είμαι σε μια okay κατάσταση. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο έχουν βάλει διόδια στο αεροδρόμιο. Δεν έχω καταλάβει τι έχουν κάνει. Δηλαδή, μιλάμε για εντελώς κάθιστες. Οπότε πια το βαν από το πάρκινγκ μας αφήνει μακριά. Στάχια. Έχω στείλει ένα μήνυμα στη Βάλια, καλημέρα, και μια φατσούλα έτσι. Αλλά δεν μου το έχει απαντήσει το μήνυμα. Ή έχει πάρα πολλά νεύρα, ή δεν έχει ξυπνήσει. Θα το μάθουμε πολύ σύντομα. Εντάξει, δεν έχει πολύ κόσμο στο αεροδρόμιο, οκ. Okay. Μια χαρά. Όμορφα. Πάμε Θεσσαλονίκη, Βάλια, είσαι χαρούμενη. Άμα μέναμε θα ήμουν πιο πολύ, αλλά... Ρε, εγώ είμαι στο 37, μήπως θα κρατιέμαι από το τέτοιο. Τι 37, μαλάκα. Δύο όμορφες υπάρξεις μπαίνουν στο αεροπλάνο. Αυτό δεν σε ζεσταίνει. Όχι καθόλου. Εσύ με ζεσταίνεις και με φορτίζεις πάρα πολύ. Με φορτίζεις. Μπράβο σου, για 7 η ώρα το πρωί, ωραία. Αυτό. Η Κέλλη επίσης. Γεια σου Κέλλη, και η Νικολέτα πάει, προχωράει για να μπει στο τεράστιο αεροσκάφος. Σε συγχαίρνω με... Φίλοι, πως κάθεται σε ωραία θέση, στο φτερό το κρατάει. Εγώ κάθομαι στο 37 ή ρε παιδιά. Έχετε ξανακούσει 37 ή... Γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο Mediterranean το Cosmos να πιούμε καφέ οπωσδήποτε και να φάμε οπωσδήποτε, γιατί 10 η ώρα πρέπει να πάμε στο κατάστημα της H&M. Εμένα με έχει πιάσει η αλλεργία μου, εννοείται πάλι. Απ' την άλλη πάμε. Η Δούκα έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη έτσι. Δηλαδή, ξύπνησε το πρωί, έβαλε τα σαμπό της, το φόρεμά της. Δεν είχα ζαμπό. Τα γυαλιά της και την ταντούλα της στη Θεσσαλονίκη. Και ήρθα. Μα δεν έχεις πάρει μια τσάντα κάτι μαζί σου? Μα τι να την κάνω την τσάντα, θέλω να γυρίσω γρήγορα. Τι να την κάνω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ίσως είναι το πιο αποτυχημένο vlog Θεσσαλονίκης που έχει γίνει ποτέ. Γενικά, ίσως το πιο αποτυχημένο vlog που έχει γίνει στην ιστορία του ελληνικού YouTube. Εγώ ξεκίνησα σκεφτόμενος ότι ωραία θα τραβήξουμε vlogάκι στη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες, μια χαρά. Τι καλά, τι ωραία. Τελικά ξεκινήσαμε λοιπόν, τράβηξα την εισαγωγή και αυτά και μετά παύση, cricket, ναι. Αυτό ήταν το vlog, όχι, πλάκα κάνω. Θα δω τι θα κάνω τώρα και πώς θα το σώσω την κατάσταση. Είναι η κάμερα, είναι πάλι βρώμικη. Την εγκαθάρισα. Απλά θα σας πω, πήγαμε στο κατάστημα της H&M, κάτσαμε 3 ώρες εκεί. Εγώ είχα στο νου μου ότι θα προλάβω να βγάλω κάποια πλάνα, δεν πρόλαβα να βγάλω τίποτα. Μετά πήγαμε και φάγαμε στο Ergon, πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Και μετά εμείς φεύγουμε σήμερα στις 11 το βράδυ. Και έχουμε έρθει στο όνομα hotel.
να ξεκουραστούμε και μετά σκεφτόμουν εγώ ότι θα τραβήξω κάποιο πλάνο από εδώ. Τελικά απλά κοιμηθήκαμε, ωριακά δεν μιλάμε μεταξύ μας πλέον. Και τώρα σε μια ώρα φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά θα σας τραβήξω κάποια άλλα πλάνα, τα οποία δεν ξέρω τι θα είναι. Θα μας δείξει η Αγγελική αύριο τη ζωή της. Η Βάλια θα μας τραβήξει επίσης ένα vlog από αύριο από τη ζωή της. Αύριο ζωή μου. Πρέπει να γεμίσει αυτό το vlog, δεν ξέρω. Τράβε ένα vlog με τον Πέτρο. Α, ο Πέτρος αύριο θα λείπει. Α, σας πω απαντήσω ώρα. Η Βάλια της ήρθε περίοδος, να πούμε, σε αυτό το σημείο του vlog. Συμβαίνει. Ωραία, πρέπει να μας υποκαλύψεις. Απλά συμβαίνει πάντα όταν δεν πρέπει. Όχι, η Βάλια είναι αλήθεια, έχει πάντα μόνιμο περίοδο. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Αχ, με ενοχλούν όταν τα αγόρια μιλάνε για την περίοδο σαν να μην καταλαβαίνουν. Α, όχι, εγώ δεν το λέω από την άποψη ότι καλά πάω που έχει κάθε μέρα νεύρα. Δεν λέω αυτό το σεξιστικό. Το λέω ότι νιώθω ότι μου λέει συνέχεια που από σήμερα περιμένω περίοδο. Νιώθω ότι είναι σαν να είναι κάθε μέρα αυτό. Δεν σας ενδιαφέρει αυτή η συζήτηση, αλλά γενικότερα κάθε 28 μέρες αυτό συμβαίνει. Ναι, καταλαβαίνεις όμως πως το λέω. Δεν το λέω τύπου. Ξέρω, μόνο, λες να μην ξέρω πως το λες. Όχι, δεν θέλω να υπάρξουν παρεξηγήσεις. Δεν υπάρχουν, με φροντίζει και με προσέχει σαν να είμαι κρινολούλουδο. Είπα. Δεν ξέρω, μίλησε ισπανικά. Ξέρει ξένες γλώσσες. Λουλουδάκι εύθραυστο μικρούτσικο. Ωραία, θα κατέβουμε κάτω εδώ στο ξενοδοχείο, έτσι. Να πιούμε ένα καφεδάκι, λίγο να ξυπνήσουμε. Ένα γιατί. Ω, Κώστα. Γιατί φωνάζει. Γιατί ο Κωνσταντίνος μας έφτασε. Μου έχουν στείλει όλο αυτό το βίντεο. Α, για να δω. Δεν τον είδε. Όχι. Νάτος. Κάτσε λίγο. Πολύ όμορφο. Όμορφος, με το ροζ παντελονάκι του. Είναι το αγαπημένο μου παντελόνι του Κωνσταντίνου, που το έχω πει. Πολύ. Μαλάκα είναι σαν στάρ του εξωτερικού, ε. Ναι. Κούκλος. Πολύ ανανεωμένος. Ανανεωμένος, μαυρισμένος. Κούκλος. Έτοιμο για καλοκαίρι. Οπότε, μπορείς αυτό το vlog σε πολύ λίγο να δούμε τον Κωνσταντίνο εδώ. Πού στη Θεσσαλονίκη. Όχι, θα γυρίσουμε στην Αθήνα. Γιατί δεν λες τον κόσμο την αλήθεια. Τι. Γιατί δεν λες ότι θα ερχόμαστε διακοπές. Ναι, να πούμε ότι εμείς είχαμε κλείσει να κάτσουμε τρεις μέρες στη Θεσσαλονίκη και επειδή έφυγε ο Βασάλος, μάθαμε, ακυρώσαμε τα πάντα με αυτό για να πάμε να προλάβουμε τον Κωνσταντίνο στο αεροδρόμιο που τελικά έφτασε 5 ώρες το απόγευμα. Είμαστε σαν τους ταλέπορους. Και είμαστε τους ταλέπορους στη Θεσσαλονίκη. Άρα, ποιος θέει για όλα. Εσύ. Α, ο Κωνσταντίνος. Όχι, είναι η απάντηση. Εσύ. Δεν σε ξανακούσε. Μα είναι δυνατόν αυτός να φύγει ο κάθεστερα, ο 8ος. Δεν σε ξανακούσει τίποτα, είμαι έξαλλη. Μια χαρά είναι. Η άλλη Βάλια με κοιτάει καλά-καλά, μην το δει ο Κωνσταντίνος και στενοχωρεθεί. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Έπρεπε να είχε φύγει. Έπρεπε να έχει φύγει νωρίτερα, λέει η Βάλια. Η Βάλια Χατζηθεοδόρου Κωνσταντίνε λέει: καλύτερα να έχει φύγει νωρίτερα. Ότι δεν σου άξιζε να κάτσει μέχρι στιγμή και ότι είσαι ένα μαλάκα, είπε. Τι θέλει, θέλω να το. Μια χαρά. Όλα καλά, όλα ωραία. Τι σημασία έχει τώρα, 8ος, 5ος, 10ος. Ναι, καλέ. Η πρόταση. Όλη σπίτια σα, όχι πλάκα. Τώρα. Σημασία έχει ότι έβγαλε τόσα λεφτά από εκεί πέρα. Τι σημασία έχουν τα άλλα, οι τίτλοι. Σημασία, αγάπη, δεν έχουν τα λεφτά. Σημασία έχουν τα συστήματα. Error. Δεν μπορώ. Είμαι πολύ κουρασμένη. Είσαι πραγματικά. Σαν τη πια. Όχι. Δεν είχαμε το πρώτο πλάνο τη Αγγελική. Ναι, ναι, έτσι. Τέλο πάντων. Σημασία δεν έχουν τα λεφτά. Όχι. Σημασία έχουν τα συναισθήματα. Ναι. Και οι σχέσεις. Πάμε. Στις κάτι, σε μισή ώρα φεύγουμε. Σε μία ώρα. 9 και 4 μου είπατε. Ναι. Δεν είναι 9 παρά. Τώρα. Όχι. Όχι. Άρα προλαβαίνουμε. Ποιος θα μοντάρει αυτό το... Ο Ντάνιελ. Ντάνιελ, άμα είμαστε σκατά. Κούκλα είσαι. Κούκλα. Αυτά τα πλάνα έχω τύπο στη μύτη μου. Για να δούμε. Γράψτε εδώ από κάτω αν έχει τίποτα στη μύτη της Βάλια. Λοιπόν, είμαι στην Αθήνα. Είναι το Σάββατο. Είναι η επόμενη μέρα την Παρασκευή. Είμαι πτώμα. Χθες κοιμήθηκα 6 ώρα το πρωί γιατί με το που έφτασα στο αεροδρόμιο, πήρα το μάξι και πήγα και πήρα τον Κωνσταντίνο από το σπίτι και πήγαμε για ένα ποτό έξω να τον δω, να τα πούμε και όλα αυτά και γύρισαμε 6 ώρα το πρωί
Είμαι πτώμα. Μόλις. Καλά, δεν ξέρω αν το κάνετε κι εσείς αυτό, αλλά εγώ με το που ανοίξω το μάτι μου, με το που το ανοίξω, ρουλάκι. Με το που ανοίξω το μάτι μου, δηλαδή είμαι ακόμα έτσι στο κρεβάτι. Μπαίνω στο e-food, πάντα, αυτό είναι κάθε μέρα, νόμος. Μπαίνω στο e-food, έτσι με κλειστά μάτια, διαλέγω καφέ, φαγητό, τάκα, τούκα, τάκα, και έρχεται κατευθείαν όμως. Δεν... Δηλαδή και μετά θα κοιμηθώ λίγο ακόμα, αλλά τώρα εντάξει ξύπνησα, θα κοιμηθώ λίγο ακόμα και λογικά θα με ξυπνήσει το delivery, ο deliverás. Δηλαδή θα χτυπήσει το κουδούνι, θα θυμηθώ ποιος είναι, α, έχω προτείνει από το e-food, καφέ και αυτό, λαλαλαλα. Και σήμερα είχε και ένα συν ένα προσφορές, οπότε πήρα ένα και ένα καφέ και ένα και ένα σάντουιτς. Κοιμάμαι ακόμα και σας τα λέω αυτά. Ναι! Και το ένα είναι να ξέρετε τι είναι. Ότι παίρνεις δύο, αλλά πληρώνεις το ένα. Με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια. Καλά, έχει και ένα τέλειο το e-food. Το φάει με 5 ευρώ. Κάτσε δείτε. Άμα μπεις e-food. Πάνω-πάνω, λέει φαγητό και καφές και τέτοια, πας φαγητό και καφές και εδώ είναι το φάμε 5 ευρώ, αυτό εδώ, top, 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 εγώ από αυτό πήρα, από το 1-1 σήμερα. Ήρθε για εσένα με αγάπη και εγώ για εσένα, αλλά δείτε το τι όμορφο που είναι εδώ. Πώς μοιάζουμε εγώ και εσύ, μπορεί ο καθένας να το δει. Με μια μάτια, με μια γκαλιά, με μια χαρά. Να το. We love food. Όντως we love food. Έκανα το μπάνιο μου, ντύθηκα και πάω στο Artisanal. Σας είπα ότι είδα τον Κωνσταντίνο χθες. Α, δεν σας το είπα, ναι, χθες το βράδυ. Α, σας το είπα. Δεν ξέρω ποιο είναι, εγώ τι λέω. Χθες βρέθηκα με τον Κωνσταντίνο, πήγα εκεί μία η ώρα. Και κάτσαμε μέχρι τις 6 το πρωί, γι' αυτό είμαι κομμάτια σήμερα. Δεν τράβηξα τίποτα με το vlog, γιατί είχαμε, όπως καταλαβαίνετε, να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Είχε να μου πει αυτό τα δικά του τα νέα από εκεί. Είχα εγώ να του πω τα δικά μου τα νέα από εδώ. Οπότε δεν τράβηξα τίποτα. Μόνο εκεί στο τέλος βγάλαμε δύο stories. Χάρηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ που έχει γυρίσει. Στενοχωριέμαι που έφυγε τόσο νωρίς, αλλά χαίρομαι που είναι εδώ. Καλά, δεν έφυγε και τόσο νωρίς. 8 βγήκε, δηλαδή πραγματικά 39 άτομα ήταν εκεί μέσα. Να έχει επηρεάσει αυτός και όλα αυτές τις βλακίες. Ναι, και τώρα πάμε για ένα μπραντς. Εγώ, η Ντορέτα. Από ό,τι κατάλαβα θα έρθει και η Μέρη με το παιδί, θα το κοιτάξει λίγο με την ώρα του παιδιού και αυτά. Θα έρθει η Βάλια και θα έρθει και ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, χθες έχουμε φτάσει στο ξενοδοχείο. Εγώ στο Θεσσαλονίκη πήγα με αυτά τα δύο. Ωραία, με αυτό και με αυτό. Οπότε εγώ, σε κάποια φάση, όταν φτάσαμε στο H&M, τα άφησα τα πράγματά μου πίσω σε ένα χώρο που μας είπαν εκεί οι άνθρωποι, οι υπεύθυνοι. Οπότε εγώ θεωρούσα μόνος μου στο μυαλό μου ότι αυτό εδώ το έχω βάλει μέσα στη μεγάλη την τσάντα. Οπότε όταν ήταν να φύγουμε για να πάμε να φάμε όλοι μαζί, πήρα μόνο τη μεγάλη την τσάντα, σκεπτόμενος ότι εγώ μέσα στην τσάντα τη μεγάλη έχω αυτό. Τέλος πάντων, κάνουμε εκεί, τρώμε αυτά, πάμε στο ξενοδοχείο, κοιμόμαστε, ξυπνάμε, είμαστε έτοιμοι πια να φύγουμε. Και κατεβαίνουμε κάτω, έχει φτάσει το ταξί, 9 και 10 πια η ώρα. Έχει φτάσει το ταξί και λέει η Δούκα, παιδιά, είναι τόσα τα λεφτά για το ξενοδοχείο. Οπότε πάω να βγάλω από την τσάντα τη μεγάλη αυτό εδώ το τσαντάκι και, για να βγάλω το πορτοφόλι μου και συνειδητοποιώ ότι δεν υπάρχει το τσαντάκι αυτό εδώ. Παθαίνω τρέλα, λέω μαλάκα, δεν το πιστεύω. Εν τω μεταξύ έχω και την ταυτότητά μου εδώ μέσα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να πετάξω με ηλεκτρονική ταυτότητα. Πείτε μου εδώ κάτω στα σχόλια, άμα ξέρετε. Έτσι πληροφοριακά, εύχομαι να μην χρειαστεί.
Anyway, οπότε εγώ παθαίνω την τρέλα, τι έχει γίνει. Ναι, οπότε παθαίνω τρέλα, παίρνω με τηλέφωνο το αγορά, το έργο αγορά. Παίρνω τηλέφωνο την υπεύθυνη εκεί, την Κέλλη από το H&M και αυτά, και της λέω, ρε σε Κέλλη, δες μήπως το έχω ξεχάσει, μπλα 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 μπλα. Μπαίνουμε στο ταξί, πάμε υποτίθεται προς το αεροδρόμιο, εγώ δεν έχω εικόνα, ιδέα πού είναι το τσαντάκι μου, αν θα πετάξω κτλ. Και όπως είμαστε προς το αεροδρόμιο, μας παίρνει η Κέλλη από την H&M και μας λέει, παιδιά, το τσαντάκι βρέθηκε. Ευτυχώς οι άνθρωποι εκεί στην H&M δεν είχαν κλείσει. Ήταν 9 και 4, ας πούμε, 9 και 20 πια, 9 και, κάπου εκεί, 9 και μισή θα πω. Δεν είχαν κλείσει 9 η ώρα, οπότε ακόμα δεν είχαν φύγει από το κατάστημα. Οπότε μας λέει είναι εκεί, πάμε με τον ταξιτζή, ο οποίος ταξιτζής είχε μετά μια επόμενη πώς λέγεται, μια επόμενη διαδρομή. Οπότε έτρεχε πάρα πολύ. Εγώ του έλεγα, σας παρακαλώ μην τρέχετε, είμαστε ok, γιατί ήμασταν ok από χρόνο για εμάς. Για το αεροπλάνο μου λέει, όχι, με νοιάζει να προλάβω την επόμενη κούρση, οπότε τρέχουμε, πάμε στο μετρήμα κόσμος. Παίρνω το τσαντάκι. Σε αυτή την ιστορία βάζω ένα 7. Είχε αγωνία. Την περιέγραψα λίγο γρήγορα, ίσως έπρεπε να την κάνω πιο... Έφτασε τέλη Ιουνίου, δηλαδή έχουμε πια Ιούλιο-Αύγουστο. Τέλος. Πρέπει να πάμε διακοπές. Διακοπές. Α, πέθανα. Φτάσαμε, είμαστε εδώ με την Ντορέτα Παπατζιού. Τη νέα vlogger, είναι η αγαπημένη μου TikTok vlogger. Ποιος με παίρνει τηλέφωνο, ρε. Άκουσε, αγάπη, σου πω κάτι, επειδή λείψει πάρα πολύ καιρό. Έλα εδώ, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δεν είναι τίποτα όπως το ήξερες, οπότε μην βγάζεις συμπεράσματα από το τηλέφωνο και έλα. Τέτοια του λέω, δεν εννοώ τίποτα, αλλά επειδή είναι περίεργος και κουτσομπόλης έρχεται. Μα εγώ σκεφτόμουνα, τι είχε αλλάξει. Κοίτα όμως, λέει, έρχομαι. Αυτό είναι το κίνητρο. Αυτό είναι. Να το fake it till you make it. Παιδιά, να πάτε να ακολουθήσετε. Ντάνιελ, βάλε εδώ το TikTok της Ντορέτας. Η Ντορέτα είναι δινή TikToker. Δινή. Κάνει και vlogs. Κάνει και challenges. Κάνει και hauls. Τα κάνει όλα. Hall, ναι. Σήμερα θα κάνω το πρώτο μου haul. Κολοκολόκο. Να πάτε να την ακολουθήσετε. Σας λέω, είναι η καλύτερη TikToker αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αχ, ήταν τόσο υπερβολικό που με έκανε και γέλασε ξεκαρδιστικά. Ναι. Είσαι ή δεν είσαι καλύτερη TikToker. Αναρωτιέσαι. Είναι... Εγώ μόνο τώρα, αν υπάρχει κατηγορία του χρόνου Best TikToker 2023, εγώ θα ψηφίσω Κυριάκο Μητσοτάκη και Ντορέτ Παπαδημητρίου. Πώς θα το κάνω Ντορέτ TikToker. Καληνύχτα. Τελικά πάρτε το πίσω το follow. Όσοι είχατε πάει και την κάνετε follow, κάντε ένα follow τώρα. Φυγέτε, δεν πειράζει, έχουμε πολλούς. Ντορέτα, είσαι και εσύ λευκή όμως, να το πούμε κι αυτό. Δεν κατάλαβες, τώρα με έχει βάψει και λίγο Θάνος. Δεν είμαι τόσο λευκή, είμαι πιο λευκή. Ρε, κοίτα πώς είμαστε. Είμαστε χάλια. Χάλια, τέλειο Ιουνίου. Σας λέω που θα πάμε και που θα πάμε διακοπές και δεν βλέπω. Βλέπω κλειστές πόρτες και παράθυρα. Θα με αναγκάσετε να πάω μόνη μου και δεν θα έρθετε. Hey, Boo, με Ολίβια in the hood. Με Ολίβια Στρατή Σινατσάκη. Τα γυαλιά της. Εδώ, νάτε. Νάτε. Τραγική εικόνα. Αυτό είναι premium content. Εδώ είστε τραγικές στο dark web. Φιγούρες. Dark web είναι. Κάλαμε και την πιπίλα, βλέπω. Να πάει. Και. Μπελιάν. Σαν να μην τραγικό. Ποτέ. Τραγικό πια. Το κανάλι σου λέγεται. Βάλια X Fipster. Βάλια X Fipster, ακούτε. Είδες. Έρχομαι. Αγάπες μου. Έρχομαι, αγάπες μου. Τώρα δεις που έρχεται ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Έρχεται εδώ. Oh my god, you guys! Κοίτας, α, ζάβο. Τι έγινε, παιδιά, τι έγινε, ρε. Σας έλειψα, σας έλειψε η γκρίνια μου. Σας έλειψε αυτό το, πώς να το πούμε, αχτύπητο δίδυμο. Τι μου λέγεις, λέγεις. Εγώ, εσύ τι βλακείς, λες. Παιδιά, ο Κωνσταντίνος. Γεια σας, παιδιά. Κωνσταντίνε τα παιδιά. Παιδιά, πριν φύγω, σας είχα πει κάτι. Παρακαλώ πολύ, ψηφίστε με στη Θεσσαλονίκη. Μας ψηφίσανε όμως. Δεν με ψηφίσατε, αποχώρησα 8ος πάλι. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν ξέρω να βγει να σας πει. Α, εμείς φταίμε δηλαδή. Αυτό το κανάλι δεν με έχει υποστηρίξει καθόλου. Τι αποκλείεται.
Υποστήριξε. Μαλάκα, βάλα πες λίγο. Τι. Ότι δεν το υποστήριξα εγώ. Πάρα πολύ και εσύ και τα παιδιά. Μα ανέβασε όποτε συναντούσαμε. Όταν έγινε η ψηφοφορία. Βλόκα, η συνολική. Τώρα στο τέλος. Ανέβασε ένα story που ναι, έλεγε. Ψηφίσε το μαλάκα. Ψηφίσε το μαλάκα, ρε παιδιά, τώρα μια στιγμή. Μα έχει ζαλίσει. Πολύ ωραίο story. Πιστεύω ότι θα ψηφίσανε όλοι. Όταν βλέπαμε όλο το κοινό έξω, όλοι μα λέγανε στηρίζουμε μα άλλο, στηρίζουμε μα άλλο. Αγώ αυτό θα πω. Για πού ήταν αυτή η στήριξη. Μήπως δεν ήταν αρκετή η στήριξη. Μπορεί κάποιοι να είναι ευχάριστοι. Μήπως κάποιοι παίκτες έχουν αφήσει budget έξω και ψηφίζει ο κόσμος. Τι λέω, μωρέ. Πάμε ένα φίλο. Παιδιά, αν αυτό το βίντεο πάρει πόσα likes, θα κάνουμε χαρά σε αλήθεια. Πόσα γενικά παίρνει το βίντεο σου, συνήθως. Αναλόγω στο βίντεο. Ωραία. 100.000 το likes. Το νοσοκομείο πόσο πήγε. Το νοσοκομείο, για δες ρε Βάλια. Αχ, δεν μπορώ να δω, αλλά το νοσοκομείο πήγε καλά γιατί. Έπεσε η Βάλια, Σ' άρεσε το βίντεο με το νοσοκομείο. Top. Όποιο το μόνταρε, top. Ναι. Έκανε κοιλιά κάπου ο Φίλιππος, όλοι οι υπόλοιποι που παίξαν ήταν τρομεροί. Και εγώ. Δηλαδή η Ζεν, εσύ ήσουν πολύ καλή. Εμάς δεν μας είπε Κωνσταντίνε να παίξουμε. Έβαλε τον Αλεξάνδρο του φίλο του και τη Σολομού. Καλά, περάσαμε πολύ ωραία. Καλά, η Βάλια εντωμεταξύ, φανταστική. Η Βάλια όντως παίζει τέλεια. Αχ, καλέ, πόσο ωραία είμαι. Και ο Νίκος. Και ο Νίκος. Τι λες καλέ που έκανα τον εαυτό μου. Θα ήσουν στο νοσοκομείο και θα ήμουν άδρα. Με νοιάζει το ρούχο μου. Δες τι έβαλε, έτσι λείψε από μένα. Ναι. Μαλάκα εδώ πέρα η κοπέλα δεν καλά. Τι όμορφα. Τι όμορφη παρέα είναι αυτή. Ωραία, δες λίγο πόσα likes έχει το νοσοκομείο. Νίκο, ήσουν φανταστικό. Σαν παίξιμο. Ναι, τρομερό, ωραίο ηθοποιό. Πολύ καλό, πολύ καλό. Σου λέω αλήθεια. Και μάνα σου τρομερή. Έλα Κωνσταντίνε μου, ναι, άισε και κινητό! Θα σου στείλω καλέ γίνοντας το παστάσιο που σου έλεγα. Ένα φίλο δεν το βρίσκω. Παιδιά, top comment. Αγάπη μου. Εκεί να ξέρεις, είναι σαν περήφανος για σένα. Είναι περήφανος. Ναι, ήσουν τρομερός. Λέω ότι τύπος έχει πάει άλλο το YouTube. Αν νόμιζα στο παίξιμο. Ποιο παίξιμο, το παίξιμο δεν είναι καλός. Εντάξει, δεν κάνουμε, δεν έχουμε πολλά ταλέντα. 19.000 likes. Άμα πάει αυτό. 20. Να ξεκινήσουμε. Θα κάνουμε θάρρος η αλήθεια μέσα στα summer. Θάρρος η αλήθεια και θα τα πω όλα, ξέρετε. Η μέρα έχει τσαντιστεί επειδή έτσι απαντήσαμε σε ένα μήνυμα και βγήκε από το group. Και δεν μας μιλάει. Ρε όμως συγγνώμη λίγο, αλλά εμένα γιατί δεν μου βγάζει. Ούτε σε μένα, δεν σου λέει τίποτα. Όχι. I made a point. Δεν μου λέει τίποτα. I didn't make a point. Τσάμπα, βγήκα και δεν είδα το πάντα. Σαν, η άλλη βγήκε από το group και δεν το πήραμε χαμπάρι. Εγώ, εμένα δεν μου το δείχνεις ότι βγήκες. Όχι σου λέω, έχω βγει από το group. Άρα μάλλον εσύ πρέπει να τη βάλεις. Όχι, όχι. Άρα ζήτησε μου συγγνώμη. Όχι, καθόλου δεν ζητάω συγγνώμη. Έχω βγει από το group πριν το δω. Το είδα Φίλιππος, δεν απάντησε. Βγήκα από το group. Καλά, είναι. Εσύ απάντησε στο Βρόντο. Πώς εσύ δεν απάντησα. Στο Βρόντο. Βάλε τώρα πρέπει να ξαναβάλει. Όχι, εμένα δεν μου το δείχνει. Άφησε ότι βγήκε από το group. Αποκλείεται να βγει. Αποκλείεται να βγήκε από το group επειδή δεν σε απαντήσαμε σε ένα μήνυμα. Βγήκε από το group. Που είχαμε να δούμε τον φίλο μας Κωνσταντίνο. 6 μήνες. Είχατε δει το μήνυμα. Όντως. Ναι, το είχαμε δει. Αυτό. Φίλιππε, εσύ ευθύνεσαι, γιατί εγώ δεν είδα ότι βγήκε. Εγώ. Ούτε εγώ το είδα τώρα, μας θα πει ότι βγήκε από τον group. Εμένα δεν μου το έχει βγάλει καν σαν notification. Ούτε εμένα το λέει ότι έχει βγει. Λέει Μπούγο Ζάντιντ. Τώρα, report μπού. Αποκλείεται. Πολύ ωραία δροσιά μας έχει βγει. Θα είχε πολύ ωραία δροσιά. Το τέτοιο για να μην φεύγει η δροσιά. Το αγαπημένο περιεχόμενο στο YouTube. Την κουρτίνα να στη φτιάξει από σου και φύγει από εκεί. Πώς, πού να λέει τώρα. Σιγά καλά, είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, η Μπουκ ξαναμπήκε στο group, εντάξει. Γύρισα σπίτι. Ήταν μια επίσης τεράστια μέρα. Τώρα, ανοίγω υπολογιστή να στείλω τα πλάνα στον Ντανιελούκο μας. Ρε, γιατί κάτι πατήθηκε πάλι στην κάμερα. Κάτι έχει πατηθεί, τι να κάνω πάλι. Αυτά ήταν το vlog, θα τα πούμε αύριο σε ένα επόμενο βίντεο. Ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε καλύτερα. Αν έχετε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο του vlog, γράψτε εδώ κάτω στα σχόλια γύρισε. Μην ξεχνάτε ότι αν αυτό το βίντεο πάρει 20.000 likes θα κάνουμε θάρρος η αλήθεια, αλλά πρέπει να τα πάρει τύπου άμεσα ώστε μέχρι την Τρίτη, τουλάχιστον Τετάρτη να το γυρίσουμε, Πέμπτη να ανέβει το θάρρος η αλήθεια με το Βασάλο. Οπότε κάντε like. Θα τα πούμε αύριο, σας ευχαριστώ που είστε εδώ, σας αγαπώ, γεια σας ρε παιδιά!